Της δίνω ένα μικρό άλοθη, αλλά ήταν νούμερο 2. Φανταστείτε λοιπόν πόσο καλές ιδέες έχουν. Καλές ιδέες, το πω έτσι, πολύ λέγκα. Έχουν οι υπουργοί της εκάστοτε κυβερνήσεως και δεν τις προβάλλουν, ούτε καν τις αναφέρουν. Από φόβο. Από φόβο μην τις καρποθεί ο Πρωθυπουργός. Ή από φόβο μην χάσουν την καρέκλα τους. Από φόβο μην τις καρποθεί ο Πρωθυπουργός, κύριε Βλεβέντη. Λέτε. Ακούστε πώς σας λέω. Ακούστε πώς σας λέω. Εσείς τώρα αναρωτηθήκατε. Εγώ για την Μπακογιάννη βέβαια πιστεύω ότι άφηνε τον Καραμαλή να γκρεμίζεται. Ναι. Στη σκέψη ότι αυτή θα έρθει μετά από αυτόν. Δηλαδή, άφηνε, όχι μόνο δεν τον βοηθούσε μην το καρποθεί ο Καραμαλής, αλλά τον σαμπόταρε, πιστεύω κιόλας. Με ποια έννοια? Άστονε να βουλιάξει. Η Νέα Δημοκρατία μετά από αυτόν, εγώ είμαι. Εμένα έχει, δεν έχει άλλο. Νομίζω όμως ότι τουλάχιστον όσοι καλά γνωρίζουμε τα πράγματα, γνωρίζαμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να εκλέξει η Νέα Δημοκρατία, οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, την Τώρα Μπακογιάννη, ως επόμενο πρόεδρο του κόμματος. Τουλάχιστον εγώ δεν το περίμενα και σας μιλώ πολύ ανοιχτά. Αρχικά είχε ρεύμα. Εκτίμηση. Αρχικά είχε ρεύμα. Αυτό είναι μόνο μια δημοσιογραφική εκτίμηση. Θεωρώ, εγώ ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι το αποτέλεσμα δεν θα ήταν υπέρ της Δώρας Μπακογιάννη όταν έγιναν οι εσωκομματικές εκλογές. Αρχικά, όταν πρωτοπαρτήθηκε ο Καραμαλής, η Ντόρα προηγείτο στα γκάλοπ και στις διεργασίες. Απόδειξε ότι τα επιφανή στελέχη με η Μαράκης, ο Δήμαρχος, δηλαδή ο Κακλαμάνης με όλο το μηχανισμό εκεί του Δήμου Αθηναίων, στελέχη ανά την Ελλάδα επιφανή, πρώην υπουργοί και λοιπά, δήμαρχοι κατά 90% των δημάρχων, είχε η Μπακογιάννη. Τι την έφαγε την Μπακογιάννη, το σύνθημα που ρίξανε κάτω τα τζάκια. Και η οργή, γιατί ήταν πρόσφατη ήττα. Και τις είχαν χρεώσει ότι ήταν δίπλα στον Καραμαλή, άρα έφταιγε και αυτή. Ενώ ο Σαμαράς είχε μια κάποια απόσταση και μπόρεσε από αυτό και δεν υπέστη οργή. Εδώ πάνω στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στη Μακεδονία, να είστε βέβαιος ότι πλήρωσε και λίγο τους χειρισμούς της στο Σκοπιανό. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Γιατί όσο και αν προσπάθησαν να αποκρύψουν τα πράγματα στο τότε Υπουργείο Εξωτερικών, μην ανησυχείτε και είμαστε εδώ εμείς και τα βγάζαμε όλα. Εντάξει, δεν το αποκλείω, αλλά έτσι. Όχι ότι και ο Σαμαράς είχε και αυτός καθαρή τη φωλιά του στο Σκοπιανό. Με ποια έννοια το λέω? Με ποια έννοια το λέω? Ότι όταν διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία, όταν διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία, ήταν Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, έτσι είναι. Τότε δεν υπήρχε ακόμη κρατήδιο Σκοπίων να βάλει βέτο ή να έχει σχέσεις με τους ξένους και μπορούσε τότε να ζητηθεί από τον Γκένσερ, που ήταν υπουργός αντικαγκελάριος της Γερμανίας και είχε το ισχυρό χαρτί, να του πει συνενούμε στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, αλλά βάλτε από τώρα όρο να μην χρησιμοποιήσουν τη λέξη Μακεδονία. Δεν το έκανε. Παρασυνένεσε στην κατάτμιση της Ιουγκοσλαβίας, ενώ ήταν βέβαιο ότι μετά αυτή θα βραδιφλεγώς θα δημιουργούσαν το θέμα του ονόματος ως καρκίνωμα στις ελληνοσκοπιανές σχέσεις. Δηλαδή τότε όταν έγινε η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν εύκολο να πετύχουμε υπέρ της Ελλάδος το ζήτημα του ονόματος, γιατί τότε δεν υπήρχε ακόμη κρατήδιο Σκοπίων. Επρόκειτο να ιδρυθεί με την διάλυση. Τότε μπορούσαμε εύκολα να επιτύχουμε, σας λέω, να τους πούμε ναι, αναγνωρίζουμε τη δυνατότητά σας να υπάρξετε, δεν θα χρησιμοποιήσετε να βάλουμε, και ούτε αλυτρωτικές επιδιώξεις να έχετε, να βάλουμε κάποιους κανόνες. Δεν τους βάλαμε, συνενέσαμε εν λευκό, ενώ αυτοί απεκαλούν τον Μακεδόνες από χρόνια και έτσι μείναμε με τα κάρβουνα αναμένα στο χέρι. Εκεί έχει ευθύνη ο κύριος Σαμαράς. Εντάξει, ο Μητσοτάκης είπε την κουβέντα. Καμιά φορά μια κουβέντα έχει αξία βέβαια. Αλλά εξωτερική πολιτική δεν κάνει μια κουβέντα. Εξωτερική πολιτική γίνεται με αλληλουχία ενεργειών. Φρονώ λοιπόν ότι και εκεί ο Σαμαράς δεν έκανε ό,τι καλύτερο για τη Μακεδονία. Δηλαδή αν εσείς προτιμήσατε εδώ στη Θεσσαλονίκη Σαμαρά για να τιμωρήσετε. Προσωπικά εγώ για να όχι εσύ. Προσωπικά εγώ προτίμησα. Μισό λεπτό. Όχι, γιατί θα σου το πω. Ψωμιάδη εσύ ψήφισε. Βέβαια, πετσί. Πετσί. Μα σου το λέω. Δεν πειράζει. Αλλά λέω. Με συγχωρείτε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ μου
ποτέ μου νεοδημοκράτης, ναι. Ποτέ. Έτσι. Και πήγες ως φίλος. Εγώ πήγα, γράφτηκα εκεί πέρα που μου είπαν, έδωσα τα 2 ευρώ, είπα, ναι. Θέλω, είπα, θέλω ναι. Να ψηφίσω τον Παναγιώτη. Τι είναι 2 ευρώ είναι, για να υποστηρίξει ένα συγχωριανός. Χώριο ότι είναι συγχωριανός, είναι προσωπικός μου φίλος και ναι. Γούσταρα να τον δω πρόεδρο κόμματος. Και εδώ που τα λέμε και το 10% που έλαβε δεν είναι λίγο. Σε μια τόσο, πολιτική αναμέτρηση. Με τη γάγκρενα της γραφειοκρατίας να κυριαρχεί στο ελληνικό δημόσιο, κύριε Λεβέντη, εγώ βλέπω πώς λειτουργούσε η πρώην νομαρχία Θεσσαλονίκης. Έβλεπα πώς λειτουργούσε η πρώην νομαρχία Θεσσαλονίκης. Έτσι, και επειδή λένε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, αλλά όταν το ψάρι ευωδιάζει, δεν λένε ότι ευωδιάζει γιατί το κεφάλι είναι καθαρό. Ναι, 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 ναι. Έτσι, δυστυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχη έκφραση άλλα ελληνικά. Λοιπόν. Εάν δεν ήταν οργανωτικός ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης, δεν θα λειτουργούσε έτσι η νομαρχία, όσο καλούς συνεργάτες και να έχει. Ναι, έχει κάποιες λοιπόν, ικανότητες. Εν πάση περιπτώσει, έχει. Είναι θέμα ικανότητας, βέβαια έχει, και είναι, έχει, κύριε Λεβέντη, για το Θεό. Τυχαίο λοιπόν, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, σας λέω ότι εμείς προτιμήσαμε Παναγιώτη. Καλά κάνατε, τουλάχιστον. Εμείς προτιμήσαμε γιατί... Χαλαρά και ανοιχτά μάλιστα. Γιατί είδατε όπως σας το περιέγραψα. Και ανοιχτά μάλιστα. Εγώ το και ο Σαμαράς και η Μπακογιάννη. Το έλεγα και στην τηλεόραση. Δεν είμαι νεοδημοκράτης, αλλά θα πάμε στον Παναγιώτη. Σωστά. Αλλά σας λέγω ότι καλώς πράξατε και για τον πρόσθετο λόγο ότι αφού έχετε ευαισθησία για το μακεδονικό και δικαίως και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού διεκδικείτε το προνόμιο εδώ στη Μακεδονία να είστε λίγο περισσότερο ευαίσθητοι από εμάς τους υπολείπους για τη Μακεδονία. Και το αντιλαμβάνομαι. Να ξέρετε ότι και ο Σαμαράς έχει κάνει τα σφάλματά του στο μακεδονικό. Αυτό όχι μόνο η Μπακογιάννη. Μα δεν είπε κανείς ότι δεν έχει κάνει τα σφάλματά έτσι, του. Γιατί και αυτός μετήχε. Αλλά... Ήταν σε κέριο πόστο για την εποχή ναι, τότε. Είχε ονομάσει και Σλαβομακεδόνες τους Σκοπιανούς. Θα μου γράψετε, όχι Σλαβομακεδόνες και Σλαβομακεδονία. Ήταν πρόταση Μητσοτάκη και ήταν πρόταση. Το έχει ονομάσει όμως και Μητσοτάκη σε μία. Ο Σαμαράς σε μία του επιστολή, εν πάση περιπτώσει. Για την οποία μάλιστα. Έχω κάποια στοιχεία που. Την οποία μάλιστα πρόταση, εγώ ξέρω και ποιο του την είπε στα αυτή και την, είπε φωναχτά μετά. Όλα αυτά, όλοι αυτοί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέπειες θα είχαν οι λέξεις τους και γι' αυτό προχειρολογούσαν όλοι. Είδατε στην εξωτερική πολιτική πρέπει να μιλάς με τα φιδούς. Πρέπει να μιλήσουμε τώρα για την μεγαλύτερη καυτή πατάτα που έχει μπει ποτέ κάτω από τη μασκάλη ελληνικής κυβέρνησης και λέγεται Τρόικα. Θα το πούμε αυτό, θα μιλήσουμε για αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, απολαυστικός και λαλίσαρος όπως πάντα, θα είναι μαζί μας και στο δεύτερο μέρος εκπομπής για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Παρακαλώ.